Η διαφήμιση της Nova, όπως διαπιστώνουν και οι αρχές, είναι παραπλανητική και γι' αυτό και η Nova θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Sky με αφορμή τους ισχυρισμούς της Nova. Ο Sky δεν φοβάται ούτε τις ύβρεις ούτε τις απειλές και θα συνεχίσει να επιτελεί το δημοσιογραφικό του καθήκον πάντα και με αποκαλυπτικό τρόπο. Όποιος νομίζει ότι θα μας φημώσει είναι βαθιά γελασμένος, τονίζεται στην ανακοίνωση του Sky. Τι offside, αγορίνα μου. Στο 19 ήταν offside, στο 90 ήταν γκολάρα! Στο 19 ήταν γκολάρα, στο 90 ήταν offside. Στο 19. Στο 90. 19. 90. 19. 90. Η μπάλα που δεν θες να χάσεις παίζει μόνο με 19-90 και μόνο στα κανάλια Nova Sports. Γιατί μόνο εδώ θα δεις αποκλειστικά όλους τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και τις μεγάλες αναμετρήσεις σε Champions League, Europa League, Euroleague, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και βόλεϊ και πολλά ακόμα. Και μαζί δώρο, εξοπλισμός, εγκατάσταση και high definition. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να πάρουν θέση τα επόμενα 24 ώρα για την παραπλανητική διαφήμιση της Nova. Η διαφήμιση που μόλις είδατε μιλά για συνδρομή 19 ευρώ και 90 λεπτών. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αφού πίσω από τα ψηλά γράμματα το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο συνδρομητής είναι πολλαπλάσιο. Ο Sky επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας για να ζητήσει μια συνδρομή στο νέο πακέτο που διαφημίζεται. Ακούστε τον παρακάτω διάλογο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ο Όμιλος Sporting, καλησπέρα. Σας ονομάζω... να ξεπέσω, παρακαλώ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το πακέτο που διαφημίζεται το 1990. Μάλιστα, η προϋπόθεση για να μπείτε στο, να λάβετε την υπηρεσία του Nova Sports στα 1990 είναι να είστε συνδρομήτρια στην υπηρεσία Nova Triple Play. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά αστικά υπεραστικά, αστική χρέωση στα κινητά, απεριόριστο ίντερνετ έως 24 Mbps και όλο το βασικό τηλεοπτικό θέαμα της Nova. Ναι, τιμή των 29,90. Αυτό θέλω να πω, οπότε είναι συν 29,90. Μάλιστα, 29,90 συν 19,90, σύνολο 49,80. Άρα λοιπόν δεν είναι 19,90 που διαφημίζεται το πακέτο. Όχι, είναι 19,90, γιατί μόνο τα αθλητικά κανάλια στην Nova στοιχίζουν 52 ευρώ και 20 λεπτά. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι συνδρομήτρια, για να μπορέσω να το πάρω αυτό το πακέτο, θα πρέπει να γίνω και συνδρομήτρια σε αυτό που μου είπατε πριν. Δηλαδή να πληρώσω σύνολο 49,90. Μάλιστα. Το λέει και στη διαφήμιση. Λέει ότι να είστε συνδρομήτρια στην υπηρεσία Nova Triple Play. Ναι, απλά δεν αναφέρει το ποσό, φαντάζομαι. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει. Ναι, το ποσό δεν αναφέρεται. Αυτό είναι καθαρά θέμα marketing. Όπως διαπιστώσατε, το πακέτο τελικά δεν είναι μόνο 19,90, αλλά 49 ευρώ και 80 λεπτά. Αφού το πακέτο περιλαμβάνει τελικά 19,90 για τη συνδρομή, 29,90 για το triple play και δέσμευση 12 μηνών. Φέτος η διοίκηση του Sky, καταστρατηγώντας για άλλη μια φορά κάθε έννοια δημοσιογραφικής διοντολογίας, επέλεξε πάλι να δημιουργήσει ειδήσεις εκεί που δεν υπάρχουν και να περιβάλλει με την αυθεντία της αντικειμενικής ειδησιογραφίας τις συκοφαντικές και αστήρικτες επιθέσεις της κατά της Nova, κάνοντας λόγο για παραπλανητική διαφήμιση. Θα θέλαμε να θυμίσουμε στη διοίκηση του Sky ότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να κρίνουν την ύπαρξη παραπλανητικής διαφήμισης, εάν τέτοια υπήρχε. Ο Sky απαντά. Η διαφήμιση της Nova, όπως διαπιστώνουν και οι αρχές, είναι παραπλανητική. Γι' αυτό και η Nova θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Ο Sky δεν φοβάται ούτε τις ύβρις ούτε τις απειλές και θα συνεχίσει να επιτελεί το δημοσιογραφικό του καθήκον πάντα με αποκαλυπτικό τρόπο. Όποιος νομίζει ότι θα μας φημώσει είναι βαθιά γελασμένος. Μία γενική οδηγία προς τους καταναλωτές είναι η γνωστή παροιμία που λέμε στην Ελλάδα, όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε μικρό καλάθι. Πρώτα διαβάζουμε αυτά τα ψηλά γράμματα και μετά αγοράζουμε τα πακέτα. Οι ειδικοί πάντως εξηγούν στο Sky τι θεωρείται παραπλανητική διαφήμιση. Η παραπλανητική διαφήμιση είναι μία θέμητη εμπορική πρακτική, η οποία είναι ικανή με πράξη παράληψη να οδηγήσει τον καταναλωτή σε μια απόφαση που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. Τι offside, αγορίνα μου. Στο 19 ήταν offside, στο 90 ήταν γκολάρα! Στο 19
ήταν κοντά, αλλά στο 90 ήταν offside. Στο 19. Στο 90. 19. 90. 19. 90. Η μπάλα που δεν θες να χάσεις παίζει μόνο με 19.90 και μόνο στα κανάλια Nova Sports. Γιατί μόνο εδώ θα δεις αποκλειστικά όλους τους αγώνες. Παράγοντες της διαφημιστικής αγοράς τονίζουν ότι ουσιαστικά η διαφήμιση είναι παραπλανητική για το κοινό, αφού η Nova στο διευκρινιστικό Crawl Bar που παίζει μαζί με τη διαφήμιση αποφεύγει να εξηγήσει στους τηλεθεατές το συνολικό κόστος του πακέτου.